τον θεωρώ πολιτικά πάρα πολύ ελαφρύ. Δεν βλέπω τίποτα το πολιτικό στον κύριο Κασελάκη. Και να πω και κάτι, να μας έχει πάρει πολιτικά το πορτοφόλι, αν θέλετε. Εδώ δεν μιλάμε με όρους star system, μιλάμε με όρους πολιτικής. Και επειδή η πολιτική τρέχει, έχει διαδικασίες, έχει τις φάσεις της, βλέπουμε ότι στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, σε μια πρώτη ανάγνωση, δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο, αλλά σε μια πρώτη ανάγνωση. Και καλά, δεν έχει προλάβει να αναλάβει. Πέρασε στην κοινωνία το φαινόμενο Κασελάκης. Θέλετε να πάμε. Καλά, τι περιμένατε εσείς. Αφήστε τις κάλπες, θέλετε να δούμε. Να περάσει το φαινόμενο Κασελάκη στη. Δεν πρόλαβε να αναλάβει ο άνθρωπος. Ακούστε να δείτε. Όταν πολιτική. Η πολιτική, να το πάω λίγο τηλεοπτικά, δεν γίνεται από τις δικές σας εκπομπές που βλέπει κάποιος τα επιχειρήματα εμένα, της κυρίας Πέρκα, των υπολείπων καλεσμένων σας, αλλά γίνεται σε άλλου τύπου εκπομπές, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά για τον κύριο Κασελάκη. Και επαναλαμβάνω, αυτή την ελαφρότητα του κυρίου Κασελάκη την είδαμε στις κάλπες την πρώτη Κυριακή με ένα πολύ κακό αποτέλεσμα. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει. Ακόμα και ο Κουρέτας να πάρει τη Θεσσαλία. Το αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτοδιοικητικά είναι πάρα πολύ κακό. Μάλιστα. Λοιπόν. Και ό,τι και να γίνει σήμερα, προφανώς δεν είμαστε αλαζονικοί. Να δούμε τι λέτε, θέλετε να ακούσετε. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι επιβραβεύεται για τη σοβαρότητα, για τις θέσεις της, για τις απόψεις της, για τη στρατηγική της. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν πολιτικό. Δεν μπορώ να τον αποκαλέσω ούτε καν πολιτικό τον κύριο Κασελάκη. Είναι ο οποίος κινείται με σεβασμό. Με σεβασμό. Γιατί ψηφίστηκε. Όμως κινείται με λογική star system και TikTok και όχι με την δέουσα σοβαρότητα.